Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με καθημερινούς ολιγόλεπτους αποκλεισμούς 4 με 6 το απόγευμα στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνου στο ύψος των Μεγάλων Χωραφιών αποφάσισε μεταξύ άλλων η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Χανίων μετά την σημερινή του συνεδρίαση. Έχουμε αποφασίσει κλιμάκωση του αγώνα μας, συντονισμό με όλους τους άλλους συναδέρφους και θα κλείνουμε για 10 λεπτά το δρόμο, 4 η ώρα μέχρι τις 6 η ώρα, κλιμακωτά. 10 λεπτά θα κλείνουμε, 10 θα ανοίγουμε για να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα. Επέρθηκαν αποφάσεις και για διεύρυνση των κινητοποιήσεων με άλλες μορφές, όπως παραστάσεις σε τράπεζες, σε εφορία, που μένει να τις υλοποιήσουμε το επόμενο διάστημα. Καλούμε τους μικρομεσαίους αγρότες του νομού μας να πλαισιώσουν αυτή την πραγματικά αξιόλογη και δυνατή προσπάθεια που κάνει η Ομοσπονδία για βελτίωση της ποιότητας ζωής του αγροτικού κόσμου στον νομό Χανίων. Αγρότες και κτηνοτρόφοι που παραμένουν για 7η ημέρα στον μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Θέλω να πω ότι δεν είναι οικονομικού περιεχομένου πολλά από τα αιτήματά μας. Έχουμε ζητήσει οι 10 συνάδελφοι 1η του Μάρτη που θα πάνε στα δικαστήρια να δικαστούν για παρακόλληση συγκοινωνιών, αυτό δεν κοστίζει πως θα το πάρει πίσω. Λέμε ότι κατώτερες εγγυημένες τιμές, αυτό δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, αλλά για μας είναι θέμα ζωτικής σημασίας. Σημαίνει ότι πρέπει να βγάλουμε τα έξοδά μας και ένα ελάχιστο κέρδος για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Υπενθυμίζεται πως στη χθεσινή πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην οίκαια της Λάρισας, όπου έγινε γνωστή η συνέχιση των κινητοποιήσεων, με ταυτόχρονο αποκλεισμό εθνικών δρόμων σε όλη την Ελλάδα, ζητήθηκε και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Μετά από αυτό, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κάλεσε τους αγρότες το μεσημέρι της Τετάρτης στο Υπουργείο για να συζητήσουν τα αιτήματά τους που έχουν τεθεί και δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί, σημειώνοντας ότι θα συμμετέχει και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Ωστόσο, αυτή η πρόσκληση δεν έγινε αποδεκτή από τους αγρότες. Είναι πανελλαδική απόφαση, δεν δεχομέσανε τη συνάντηση. Ζητάμε με ανώτερα κλιμάκια της κυβέρνησης, διότι είμαστε σίγουροι ότι θα μας πούνε πάλι παραμύθια για άλλη μια φορά, θα μας περιπέσει. Εν τω μεταξύ, στα μπλόκα παραμένουν και οι αγρότες σε ανόγια, μάντρες και πρετόρια, στηρίζοντας την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων στην Οίκαια.